Οι κριτικοί δεν μπορούν να αποτελέσουν εξαίρεση και να μην πληρώνουν διόδια με τη δημιουργία ενός νέου υπερσύγχρονου αυτοκινητοδρόμου του βόρειο-οδικού άξονα Κρήτης, αφού έτσι εκτελούνται τα μεγάλα οδικά έργα. Αυτό τόνισε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην απάντηση που έδωσε στο ερώτημα του Γιώργου Σαχίνη για την Κρήτη TV στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς ο ΒΟΑΚ και το κομμάτι της σύμβασης παραχώρησης, το έχω πει πολλές φορές, θα συμπεριλαμβάνει διόδια. Και τα διόδια θα είναι στο ίδιο ύψος των διοδίων που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες, περίπου 6 λεπτά δηλαδή το χιλιόμετρο, για τη χρήση των σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων σε όλη την Ελλάδα. Δεν θα θεωρούσα λογικό γιατί η Κρήτη πρέπει να εξαιρεθεί των διοδίων, διότι αυτό θα ανέβαζε πάρα πολύ το κόστος χρηματοδότησης και θα μας υποχρέωνε να αναζητήσουμε πόρους οι οποίοι θα έλειπαν από κάπου αλλού. Άρα, επειδή ακούω και τώρα πάρα πολλούς λαϊκισμούς στην Κρήτη, άκουσα την αντιπολίτευση να κατεβαίνει και να λέει πάλι απίστευτα πράγματα για το θέμα των διοδίων. Εγώ θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος και τελείως ειλικρινής με τους συμπολίτες μου στην Κρήτη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι όταν είχαμε κάνει συζήτηση προεκλογικά, πάλι το είχα πει. Έστω και αν αυτό δεν ήταν ευχάριστο. Ένα σχήμα το οποίο συμπεριλαμβάνει σύμβαση παραχώρησης, προφανώς μεταθέτει ένα κομμάτι της χρηματοδότησης και στο χρήστη. Αλλά θα μιλάμε για έναν υπερσύγχρονο δρόμο σχεδόν 300 χιλιόμετρων, ο οποίος θα πάρει χρόνια για να γίνει, το ξέρετε πολύ καλά, με τεχνικές δυσκολίες. Ο Πρωθυπουργός, σε ό,τι αφορά τις κατανομές των χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για τα υποέργα του βόρειο-οδικού άξονα Κρήτης, δεσμεύθηκε ότι θα δοθούν αναλυτικά στοιχεία για το έργο που αποτελεί κομβική σημασία προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Ποιες είναι λοιπόν οι ακριβείς πηγές χρηματοδότηση του βόρειο-οδικού άξονα της Κρήτης, και θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μας πείτε και ποιο το ακριβές ύψος του. Ποια είναι η κατανομή των 427 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης στα διάφορα υποέργα του ΒΟΑΚ και μάλιστα αν μπορείτε να μας πείτε πότε αναμένεται η εκταμείευσή του. Και ταυτόχρονα τα 600 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ πώς κατανέμονται και αυτά στα υποέργα του βόρειο-οδικού άξονα. Σας ρωτώ, διότι εδώ φαίνεται ότι και η ιδιωτική συμμετοχή θα είναι τεράστια στην εκτέλεση του έργου. Κύριε Σαχίνη, μου κάνετε μια πολύ λεπτομερή ερώτηση. Δεν έχω εύχερα ρώτα στοιχεία. Ξέρετε ότι μου αρέσει να μπαίνω στην λεπτομέρεια των θεμάτων. Αλλά όπως θυμάστε, κάναμε μια πολύ αναλυτική παρουσίαση στα Χανιά για το βόρειο-οδικό άξονα, περιγράφοντας τους τρεις διαφορετικούς τρόπους σύμβαση παραχώρησης, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και δημόσιο όργο με το οποίο θα κατασκευαστεί ο ΒΟΑ. Εξηγήσαμε ποια είναι τα κομμάτια τα οποία θα γίνουν πρώτα, το κομμάτι μεταξύ Ηρακλείου και Νεάπολης και περιγράψαμε και όλα τους εξασφαλισμένους χρηματοδοτικούς πόρους. Ο κύριος Μητσοτάκης κλήθηκε να σχολιάσει το αν οι κριτικοί θα πρέπει να αισθάνονται ικανοποιημένοι που το αίτημα για υλοποίηση του βόρειο-οδικού άξονα Κρήτης έρχεται μετά από δεκαετίες αναμονής και μάλιστα με διόδια, όταν η Κρήτη ολόκληρη έχει προσφέρει τα μέγιστα στον κρατικό κορβανά. Πιστεύετε ότι ο κριτικός πρέπει να είναι ικανοποιημένος που θα αποκτήσει κάποια στιγμή νέο αυτοκινητόδρομο μετά από 50 χρόνια με διόδια, όταν μεγάλα νησιά της Μεσογείου έχουν αυτοκινητοδρόμους νέους σύγχρονους χωρίς διόδια? Και άμα μου λέτε, έπρεπε η Κρήτη να περιμένει 50 χρόνια? Όχι, δεν έπρεπε να περιμένει 50 χρόνια, αλλά δεν κυβερνώ 50 χρόνια. Κυβερνώ 2 χρόνια. Παρέλαβα ένα έργο το οποίο δεν είχε καμία μελετική ωριμότητα. Ήταν μόνο στα χαρτιά. Οριμάσαμε πάρα πολύ γρήγορα με μελέτες. Κάνουμε ήδη παρεμβάσεις ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, το ξέρετε, για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε τον εφιστάμενο προβληματικό δρόμο. Και στο πλαίσιο το οποίο έχει παρουσιάσει και ο Υπουργός πολύ αναλυτικά, θα δρομολογήσουμε τμηματικά την ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα, όπως είπα, στην τελική του κατάληξη από το Καστέλι μέχρι τη Στεία.